μέρες, πολλές φαινόμενα του μυθίτης, είναι πάρα πολύ λόγοι που μας κάνουν να ανησυχούμε μετά την πανδημία, με πόλεμο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες. Παρατάστατο λοιπόν ο κόσμος υπεραπέδωσε, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, να δημιουργεί δηλαδή εισόδημα, να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία. Τώρα είμαστε εν ώψη της νέας χρονιάς, πάλι με πάρα πολλές εκκλήσεις, τις φυσικές πιέσεις, το ζήτημα ο πόλεμος προξενήσεται και δεν φαίνεται ότι θα είναι άμεση λύση. Όμως ο τουρισμός που αποτελεί μια αισιόδοξη δραστηριότητα μας επιτρέπει και φέτος να αισιοδοξούμε. Συγκρατημένα ήμασταν πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο, τη μεγάλη τουριστική έκθεση που όλα του Μάρκετ. Είδαμε πως παρά την ανασφάλεια και τις πολλές κρίσεις από αρχές εταιρείες έχουν προγραμματίσει αρκετά περισσότερες θέσεις. Αυτό μας δείχνει ότι η Ελλάδα συμμεταλλεύει μια από τις κορυφαίες παγκόσμιες κρίσεις του τουρισμού. Έχει αποκτήσει ένα πάρα πολύ ισχυρό μάθημα και πιστεύω ότι παρά τις ασθενειστικές πόλεις, τα όπλα και έχουν τα μέσα, όχι μόνο να αντέξουμε, αλλά να πάμε καλά για την επόμενη χρονιά. Ίσως και εξίσου καλά με την επόμενη χρονιά, παρά το ότι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι οι κλίσεις είναι τέτοιες που αφορούν ίσως και την ίδια. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Δημόσια, με την κυβέρνηση, με την κοινωνική αυτοδιοίκηση, συνεχίσουμε να θέτουμε το στρατηγικό σχέδιο που έχουμε εκτονίσει για τον τουρισμό του 2030, γιατί πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα πλέον να διαφθόρουμε την ανάπτυξη, να περάσουμε τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για να παραμείνει ο τουρισμός ισχυρός για πολλά χρόνια.